Έχει ένα μεγάλο έργο. Αλλάζουν τα δομικά στοιχεία σε ένα έργο όταν αλλάζει κλίμακα του έργου. Αυτό θέλουμε στην ουσία να δείξουμε και σε μια τέτοια έκθεση. Δεν πιστεύω, δεν αλλάζουν. Δεν αλλάζουν. Δεν αλλάζουν. Δηλαδή μπορεί αυτό το έργο να έχει τα ίδια δομικά στοιχεία. Τα ίδια σε, και ίδια... μπορεί να έχει πολύ πιο πολύ δύναμη αυτό παρά αυτό. Αλίμονο. Μάλιστα. Αλίμονο. Και μπορεί αυτό να στοιχήσει, που λέει μετά από χρόνια, όχι αυτό, ένα έργο που είναι και αυτή τη διάσταση, να στοιχίζει 5 και ένα έργο που έχει αυτή τη διάσταση να στοιχίζει 0 ή να στοιχίζει 1. Καταλαβαίνεις, δεν είναι θέμα. Η υπόθεση είναι το τι δύναμη έχει το έργο. Αν έχει τη ζωή μέσα του. Όχι, απλά εμείς πιστεύαμε και θέλαμε να δείξουμε ότι ίσως όταν αλλάζει κλίμακα αλλάζουν και τα στοιχεία του έργου, αλλάζει η δομικότητα του έργου. Δεν αλλάζει, δεν το και είναι και ένα λόγο στο καλλιτέχνη. Βέβαια. Ένας καλλιτέχνης μπορεί να εκφράζεται. Ο τρόπος που προσεγγίζω ένα έργο μικρών διαστάσεων έχει διαφορές από τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστώ ένα έργο μεγάλης κλίμακας. Συνήθως, στα μικρότερα μεγέθη, η γραφή μου γίνεται πιο λεπτομεριακή και το θέμα μου πιο παραστατικό, σε αντίθεση με τα μεγαλύτερα τελάρα, στα οποία η σωματικότητα είναι πιο έντονη, οι κινήσεις μου είναι πιο ελεύθερες, πιο μεγάλες και έτσι και θεματικά αυτά τα έργα βγαίνουν λίγο πιο αφηρημένα. Οι δύο διαστάσεις για μένα είναι αλληλοσυγκληρούμενες, καθώς η μία με βοηθάει να αντιμετωπίσω την άλλη πιο ολοκληρωμένα. Στο μικρό προσπαθώ να εντάξω την ελευθερία της γραφής, αλλά και η εμπειρία μου στα μικρά μεγέθη έχει εμπλουτίσει με πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία τα μεγάλα μου έργα.